Δύο τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας σε πολύ σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε εν ώρα εργασίας το πρωί στο χώρο του εργοταξίου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, λίγο μετά την πηγή Ρεθύμνου. Πρόκειται για ένα 52χρονο εργαζόμενο της εταιρείας του αναδόχου που είχε αναλάβει το έργο και έναν 73χρονο που φέρεται να βρέθηκε επικουρικά στο σημείο, κάνοντας τεχνικές υποδείξεις στους εργαζόμενους για την εκτέλεση του έργου. Οι δύο άνθρωποι βρίσκονταν σε αυτό εδώ το σημείο που εκτελείται το έργο της επέκτασης του αγωγού του φράγματος στον ποταμό Ναμαρή, όταν ξαφνικά στις 7.30 το πρωί ένα διερχόμενο αυτοκίνητο τους παρέσυρε και τους τραυμάτισε. Ακούσαμε, γι' αυτό ήρθαμε τώρα. Είναι οι εργολάβοι, είναι δικοί μας άνθρωποι. Χτυπήσε ο ένας, λέει, χτυπήσε πολύ βαριά. Ο ένας είναι πολύ σοβαρά, ναι. Ο 42χρονος οδηγός του γεωταχή, που είχε κατεύθυνση από το Ρέθυμνο προς το Αρκάδι και που κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε τους δύο άνδρες, φέρεται να παρέμεινε στον τόπο του συμβάντος μέχρι να φτάσουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της τροχέας. Οι πληροφορίες λένε ότι ο ένας ήταν εργαζόμενος του εργολάβου και ο άλλος ήταν επικουρικά υγιή, ένας παλιός εργολάβος του έργου, ο οποίος πήγε να δείξει κάποια τεχνικά θέματα στους εργαζόμενους εκεί. Ο 73χρονος, που φέρει βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, νοσηλεύεται διασωληνωμένος σε καταστολή στη μονάδα εντατικής θεραπείας, με τα επόμενα 24 ώρα να χαρακτηρίζονται κρίσιμα για την πορεία της υγείας του. Ο δεύτερος άντρας έχει τραυματιστεί ελαφρότερα στο πρόσωπο και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη χειρουργική κλινική του νοσοκομείου Ρεθύμνου, ενώ ο 42χρονος οδηγός συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον της δικαιοσύνης. Το σημερινό περιστατικό, που παραλίγο να κοστίσει ανθρώπινες ζωές, κινητοποίησε και το Εργατικό Κέντρο Ρεθύμνου, με τον πρόεδρό του να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την επιθεώρηση εργασία σε Ρέθυμνο και Χανιά. Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Γραμματεία Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΓΕΣΕ, δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση πως η απόπειρα να χαρακτηριστεί το ατύχημα τροχαίο δεν θα περάσει. Το ατύχημα, όπως αναφέρεται, είναι εργατικό και οι ευθύνες θα αποδοθούν στους υπεύθυνους κατά τον νόμο. Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρεθύμνου, μέσω της Κρήτη TV, εφιστά την προσοχή των οδηγών, κυρίως όταν διέρχονται από εργοτάξια που βρίσκονται σε δρόμους. Ναι, μεν είναι εργατικό ατύχημα, το οποίο όμως δηλώθηκε σαν τροχαίο. Δεν πάβει να είναι όμως στο χώρο εργασίας. Αυτό που ζητάμε εμείς είναι προς όλους, όταν υπάρχει κάποιο έργο, όταν υπάρχει σήμανση στο δρόμο, να προσέχουμε διπλά. Δυστυχώς, συμβαίνουν τα ατυχήματα, πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί όλοι. Στην προκειμένη περίπτωση πάντως, κατά μήκος του επίμαχου σημείου, είναι εμφανής η οδική σήμανση που προειδοποιεί τους οδηγούς για την εκτέλεση έργων.